Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθούν να υφίστανται, ιδίως στη Γαλλία. Αυτό καταγγέλει το φεμινιστικό ενημερωτικό δελτίο Le Glorieuse. Σύμφωνα με αυτό, από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 4 το απόγευμα, είναι σαν οι Γαλλίδες να εργάζονται δωρεάν μέχρι το τέλος του έτους λόγω των ανισοτήτων αυτών. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, το Le Glorieuse έχει υποβάλει αίτηση για να ζητήσει από τη γαλλική κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις γυναίκες στο σχέδιο ανάκαμψης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο. Σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψη ζητάμε συγκεκριμένα αύξηση των μισθών του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και του διδακτικού προσωπικού που είναι τώρα στην πρώτη γραμμή αυτής της πανδημίας και που είναι ως επιτοπλίστων γυναίκες. Και μια άλλη πρόταση που υποβάλλεται είναι να ρυθμιστούν οι κρατικές επενδύσεις, οι κρατικές επιδοτήσεις, η πρόσβαση σε δημόσιες αγορές και κρατικά εγγυημένα δάνεια σε εταιρείες που σέβονται πραγματικά την ίση αμοιβή. Για το ζήτημα της ίσης αμοιβής υπάρχει επίγουσα ανάγκη δράσης σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, με τον τρέχοντα ρυθμό θα χρειαστούν στη Γαλλία περισσότερα από 1.000 χρόνια για να ξεπεραστεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στη Γερμανία θα χρειαζόταν έως το 2121. Ελπίδα υπάρχει μόνο στο Βέλγιο, όπου το μισθολογικό χάσμα θα πρέπει να έχει κλείσει έως το 2028. Τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων αμφισβήτησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την αναβολή της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών. Αυτή η οδηγία αρχικά επρόκειτο να παρουσιαστεί τις προηγούμενες ημέρες.